Κύριε Γεωργαλή, καλημέρα. Σας βρίσκουμε προφανώς στο Αμανιού, όπου λίγο μετά τις 11 ξεκίνησε η φωτιά στην περιοχή κάτω ακριβώς από τον αρχαιολογικό χώρο. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η συνθήκη. Μπορείτε να μας την περιγράψετε? Ναι, κύριε Παπαζαχαρίου, πράγματι από τις 11.30 περίπου κληθήκαμε να συνδράμουμε τον κύριο διοικητή πυροσβεστικής με τα μηχανήματα του Δήμου. Και είναι εδώ τα υδροφόρα πυροσβεστικά της πολιτικής προστασίας και τα μηχανήματα έργου. Επίσης είναι πυροσβεστικές δυνάμεις και η ελληνική αστυνομία. Η φωτιά είχε ξεκινήσει περίπου στο ύψος που είναι ο Άγιος Βασίλειος. Mm-hmm. Ευτυχώς πέρασε από δίπλα, δεν έχουμε ζημιές στο εκκλησάκι στο Αγίου Βασιλείου. Και ξεκίνησε επειδή... από εκεί η φωτιά ή ξεκίνησε από ψηλά? Τώρα που έχουμε μια καθαρότερη εικόνα, βλέπουμε ότι υπάρχει σε εκείνο το σημείο, από εκεί έχει ξεκινήσει, διότι... Από τον Άγιο Βασίλειο από κάτω, από τον ποταμό, ναι. Διότι οι άνεμοι είναι νότιοι, με αποτέλεσμα, και αυτό είχε, και την επικινδυνότητα, ότι είχε κατεύθυνση ανέμου νότιους, κατευθυνόταν μέσα από τον κεντρικό χήμαρο του Αμανιού, με αποτέλεσμα να ζήτησαμε εκείνη τη στιγμή τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας να κάνει μια μερική εκένωση σε κάποια σπίτια τα οποία βρίσκονται πάνω στην εκκλησία του Αμανιού. Μάλιστα. Για προληπτικούς λόγους βέβαια, διότι η κατεύθυνση των ανέμων ήταν πάρα πολύ μεγάλη και καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να κενώσουμε άμεσα τους συμπολίτες μας. Να κενώσετε τον οικισμό του Αμανιού εννοείται. Τον οικισμό μερικό, δηλαδή μερικά σπίτια που βρίσκονται από την εκκλησία όσοι γνωρίζουν και πάνω. Ωραία. Κατευθυνόταν λοιπόν προς την Παλιόπυλη, προς το απάνω η φωτιά, έτσι? Όχι, από πάνω, δηλαδή μιλάμε τώρα από τον Άγιο Βασίλειο με κατεύθυνση προς βόρεια. Καταλάβατε, προς πυλή. Προς τον οικισμό δηλαδή. Προς τον οικισμό, ναι. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα τουλάχιστον που έχει δει μέχρι αυτή τη στιγμή το φως της δημοσιότητας, υπάρχει ένα συμμεταπός ο οποίος επιχειρούσε να κάψει τα χόρτα, έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να έχω τώρα εγώ γι' αυτό μια προσωπική εκτίμηση. Θα μου επιτρέψετε να σας παραπέμψω στο διοικητή της πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι θα κάνουν μετά και την αυτοψία. Ωραία. Και τους περαιτέρω ελέγχους. Πείτε μας όμως. Ευτυχώς τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαστε μέσα στον οικισμό, δηλαδή στον κεντρικό χήμαρο του Αμανιού, ναι. Όπου συνεχίζουν να επιχειρούν τα μηχανήματά του με φορτωτές και πυροσβεστικά, γιατί για να μην πάει η φωτιά μέσα στην κατοικημένη περιοχή. Η οποία μέχρι στιγμής, δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι ναι. Περίπου μία και μισή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ναι. Δεν είναι. Ναι. Εξακολουθεί να καίει η φωτιά? Καίει αυτή τη στιγμή, αλλά καίει ευτυχώς μέχρι στιγμής αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μέσα στον κεντρικό χήμαρο. Μάλιστα. Υπάρχουν άνεμοι και αυτό είναι το επικίνδυνο, γιατί δυστυχώς η παρατεταμένη ξηρασία αυτό δημιουργεί προβλήματα. Mm-hmm. Ευτυχώς τώρα βρίσκομαι και σε μια οικία που βλέπω εδώ κάτι Γερμανούς, αν έχω καταλάβει, μου είπαν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ευτυχώς έχει φτάσει μέχρι τις πρόποδες της αυλές του και έφτασε μέχρι την κεντρική πόρτα την εξωτερική. Άρα δηλαδή επιχειρούν και οι ίδιοι κάτοικοι, έτσι? Και οι ίδιοι κάτοικοι, μεταλλάστιχα, και όλο το χωριό τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ένα συναγερμό, θα μπορούσα να πω, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε τις εργασίες. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει ή εξακολουθεί ο κίνδυνος να είναι στο κόκκινο? Οι άνεμοι σε σχέση με τις 11.30 ώρα έχουν κοπάσει. Να πούμε και ευτυχώς είναι αυτό που σώζει την κατάσταση. Εύχομαι να συνεχιστεί έτσι, να είναι ήρεμοι οι άνεμοι. Διότι 11.30 ώρα, σας είπα, ήταν πάρα πολύ δυνατή άνεμη. Και δυνατή φωτιά, φαντάζομαι, έτσι? Πάρα πολύ δυνατή. Είναι καλαμιώνες, είναι μέσα δύσβατες περιοχές. Με βάτα, με διάφορα. Και είναι υπάρχουν πρόβλημα. Και βέβαια καλλιέργειες, ελιές εκεί και τα λοιπά. Έχουν καεί οι καλλιεργημένες ελιές. Σε κάποια σημεία έχουν καεί, ναι, αλλά δεν είναι πάρα πολλές τόσες, γιατί ευτυχώς ήταν από το κεντρικό σημείο δηλαδή που περνάει η φωτιά και έτσι δεν πήγε πλάγια δεξιά και αριστερά. Προς τον οικισμό δηλαδή. Προς τον οικισμό. Οπότε δεν... Και φυσικά εκεί που δώσαμε μεγαλύτερο βάρος με τον διοικητή της πυροσβεστικής ήταν στο εκκλησάκι του Αγίου Βασιλείου, διότι αν δεν θέλαμε να φύγει η φωτιά με κατεύθυνση προς το Κονιαριό, θα είχαμε μετά άλλες επιπτώσεις από εκεί. Φυσικά, εκεί είναι δασόδης περιοχή. Και είναι και ένα πολύ όμορφο δάσος που θα κινδύνευε. Εκεί αυτή τη στιγμή συνεχίζει. Ναι, έχει διασφαλιστεί, διότι έχει δώσει εντολή ο κύριος διοικητής να μείνει το πυροσβεστικό το μεγάλο του Δήμου μας, της πολιτικής προστασίας.
με μια περιμετρική ζώνη αυτή τη στιγμή που κάνει ο σκαφέας μας, ο φορτωτής, ο μεγάλος. Άρα χρειάστηκε να ανοίξετε δρόμους για να περιορίσετε τη φωτιά. Ναι, ναι, κάναμε δύο περιμετρικές ζώνες. Ευτυχώς μπορούσαμε και περάσαμε στο εκείνο το σημείο και αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο η πλευρά που είναι προς το, με κατεύθυνση προς το Κονιαριό. Προς το, με κατεύθυνση προς το Κονιαριό, δηλαδή ελέγχεται. Δεν φεύγει ναι, προς ναι, 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 ναι. Όχι, 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 όχι. Εντάξει. Τώρα αυτή τη στιγμή τώρα που σας μιλάω, η κατεύθυνση της φωτιάς βρίσκεται εντός του κεντρικού χυμάρου. Εντός του κεντρικού χυμάρου. Και ναι. Εκεί ανακόπτεται επί της ουσίας, έτσι. Ανακόπτεται, διότι τώρα αυτή τη στιγμή το άλλο το μηχάνημα, ο φορτωτής, κάνει εμβολή μέσα στο χύμαρο, έτσι ώστε να διακόψει, να κάνει μια ζώνη μέσα στον ποταμό. Ευκαιρία να το διανοίξετε κιόλας. Να κάνετε και ένα αντιπλημμυρικό επί της ουσίας. Ναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά μέχρι και το τέλος και να μας ενημερώσετε όταν αποσβηθεί εμπαντελώς ο κίνδυνος και για τον οικισμό, αλλά ναι. Και να σβήσει βέβαια η φωτιά, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Παπαζαχαρίου, θέλω να πω θερμή παράκληση στους συμπολίτες μας, σε όλους, ότι λόγω του, μην μας ξεγελάει ότι 31 Οκτωβρίου τελειώνει η αντιπυρική περίοδος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράταση της εξερασίας, από ό,τι βλέπουμε, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Αν σας πω ότι είχα υπόψη μου να κάνω ένα ρεπορτάζ, γιατί έβλεπα από παντού καπνούς. Παντός, και με ανησυχούσα, γιατί δεν υπήρχαν βροχοπτώσεις, και αν όντως θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί αυτή την περίοδο. Ναι, είναι περίοδος που μαζεύουν τις ελιές οι άνθρωποι, καταλαβαίνουμε πώς και πρέπει να μαζευτούν, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο χειμώνας τώρα αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν δυστυχώς να ανάβουν φωτιές. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα επικινδυνότητας, διότι και οι βόρειοι άνεμοι και οι νότιοι άνεμοι δημιουργούν άμεση ανάφλεξη των υλικών. Είναι άκρως επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε λίγες μέρες μέχρι να τουλάχιστον ξεκινήσουν οι βροχές. Να βρέσει το ταχύτερο δυνατόν. Και βεβαίως. Βέβαια, πρώτα απ' όλα να σβήσει φωτιά και να μην κινδυνεύσει ο οικισμός. Ο οικισμός, εντάξει. Να είστε καλά και σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.